στην καινοτομία και στην συνεχή ανάπτυξη και υλοποίηση έργων εντάσεως ανθρώπινου κεφαλαίου. Το έτος που σε λίγες μέρες τελειώνει, σε δύο μήνες ολοκληρώνεται, το 2016, αναδεικνύεται ως το έτος της σταθεροποίησης οικονομίας. Δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Έγιναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και μια αξιόπιστη δημοσιονομική προσαρμογή. Η ανεργία, αν και παραμένει απαράδεκτα υψηλή, μπήκε σε τροχιά σταθερής απομείωσης. Το 2017 είναι ο χρόνος όπου όλοι περιμένουμε να βρει την Ελλάδα να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μεγέθυνσης, να συμμετέχει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να επιστρέφει αυτοδύναμη με τις δικές της δυνάμεις στις αγορές χρήματος. Αυτό άλλωστε εκτιμούν οι περισσότεροι αναλυτές, αλλά και οι επίσημοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Απαραίτητο όμως προϋπόθεση για να διατηρηθεί αυτή η θετική δυναμική είναι η αποσαφήνιση της στρατηγικής γύρω από τη διαχείριση του ελληνικού εξωτερικού χρέους, του δημόσιου χρέους. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης έπεισε και τους πλέον δύσπιστους ότι κάτι έχει αλλάξει, ότι η Ελλάδα μπορεί πλέον να βάζει στόχους και να τους εκπληρώνει, ακόμα και αν αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ωστόσο, η συμφωνία μας με τους εταίρους προβλέπει αμοιβαίες δεσμεύσεις. Και πλέον έφτασε η στιγμή να αναγνωριστούν οι προσπάθειές μας μέσω της λήψης των απαραίτητων μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα καθοριστούν άμεσα και εντός Δεκεμβρίου τα απαραίτητα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Επιδιώκουμε ταυτόχρονα από την αρχή του νέου έτους να ξεκινήσει και ο καθορισμός των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων. Ο οικονομικός ορίζοντας για την Ελλάδα και η πρόσβασή της στις αγορές χρήματος πρέπει να γίνει ξεκάθαρος ορίζοντας και ξεκάθαρη πρόσβαση, ανοιχτή. Είναι κάτι το οποίο έχει ανάγκη η οικονομία μας, αλλά θα έλεγα ότι το έχει ανάγκη και η ίδια η Ευρωζώνη.